Γέμισε από τουρίστες το νησί της Λίμνου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και είναι έτοιμη να υποδεχθεί ακόμα περισσότερους την επικείμενη τουριστική σεζόν. Στις Αμοθήνες βρέθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου, Στέλιος Μάντζαρης, ο οποίος ξενάγησε Ρουμάνους και Σέρβους δημοσιογράφους, οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα βρίσκονται σε Καβάλα και Θάσο. Έχουμε έρθει στις Αμοθήνες, είμαστε μαζί με ένα γκρουπ. Ναι. Κοιτάξτε κάτω για να μην σκοτωθώ. Έχουμε έρθει με ένα γκρουπ Ρουμάνων δημοσιογράφων. Ναι. Και μαζί με τον διευθυντή του ΕΟ της Ρουμανίας, ο οποίος, τον Γιώργο Σταφυλάκη, ο οποίος έχει φέρει για να κάνουμε προμόσεις στις περιοχές μας. Μάλιστα. Μετά από εδώ, βέβαια, αύριο το πρωί φεύγουν από τη Λίμνο και πηγαίνουν, έρχονται στην Καβάλα και ναι, από εκεί στη Θάσο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, είμαστε αυτή τη στιγμή στις Αμοθήνες. Έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει. Βέβαια, το μέρος είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Κύριε Μάντζαρη, για όποιον έχει επισκεφτεί τη Λίμνο αλλά και τις Αμοθήνες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι μας λέτε αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλιστα, όπου υπάρχει και ένα κλίμα αισιοδοξίας, ένα κλίμα ελπίδας. Πώς καταγράφεται η επισκεψιμότητα στο νησί της Λίμνου τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Μάντζαρη? Θα μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος λειτουργήσε πάρα πολύ δυναμικά. Mm-hmm. Έφερε πάρα πολύ κόσμο στο νησί μας. Και βέβαια συνεχίζει να υπάρχει ακόμα αρκετός τουρισμός, το οποίο για αρχή αυτή τη στιγμή και μετά όλο το ζήτημα της πανδημίας και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα οποία ακούγονται και γίνονται τριγύρω μας, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Φέτος πιστεύουμε ότι για άλλη μια χρονιά η Λίμνος θα κάνει ένα hit στον τουρισμό της περιοχής, αλλά τολμώ να πω ότι ίσως κάνουμε και ένα μεγάλο hit και στον τουρισμό της Ελλάδας γενικότερα. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό. Πού ποντάρει η Λίμνος περισσότερο? Ποντάρουμε καταρχήν, όπως πάντα, στους φίλους επισκέπτες του νησιού μας από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι πολλά χρόνια τώρα μας έχουν δείξει, έρχονται στο νησί μας, αγαπάνε το μέρος, το έχουν μάθει, πολλοί το θεωρούν σαν ένα μέρος, το βασικό μέρος των διακοπών τους, αλλά και σε ξένους οι οποίοι έρχονται από χώρες οι οποίες μπορούν να έρθουν λόγω πανδημίας, βέβαια. Μάλιστα, ο κύριος Μάντζαρης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να μην αναβαθμίσει την χώρα μας από την πορτοκαλί στην πράσινη λίστα. Είναι αργά, γιατί εκ των πραγμάτων οι Βρετανοί έχουν συνηθίσει να έρχονται με groups, έχουν συνηθίσει να έρχονται με τους tour operator τους δικούς τους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένα return πάνω σε αυτή την αγορά. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρχουν, γιατί 19 Ιουλίου αυτό το οποίο μας έχει δείξει η όλη διαδικασία της πανδημίας είναι ότι θα πρέπει εκ των πραγμάτων, εάν θέλουμε να κρατηθούμε πάνω στο τουριστικό κομμάτι, θα πρέπει να τραβήξουμε τη σεζόν μόνοι μας προς τα πίσω. Μάλιστα. Δηλαδή να φτάσουμε και Οκτώβρη, που μπορούμε εδώ στη Λίμνο να το κάνουμε, γιατί ακόμα και τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου ο καιρός είναι εξαιρετικός. Ακριβώς. Και είναι και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να φτιάξουμε πλέον και κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Και αυτό φέτος είναι η χρονιά μας, μάλλον, βλέπω.